Λοιπόν, εμείς εδώ να κάτσουμε τώρα στο πολιτικό μας τραπέζι, να επανέλθουμε στην επικαιρότητα και στην πραγματικότητα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη, τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Και τον κύριο Παναγιώτη Κουρουπλή, ανεξάρτητο βουλευτή και πρώην υπουργό. Και διαδικτυακά να καλωσορίσουμε τον κύριο Φραγκίσκο Λαμπρινό, ο οποίος είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Καλημέρα κύριε Βαγγέλη. Καλημέρα κύριε Κάλλη από το Ηράκλειο. Καλημέρα. Κύριε Γαϊτάνη, σιγά σιγά φαίνεται ότι γεμίζει το καλάθι της ΔΕΘ, παρότι πολύ νωρίς φέτος, αλλά προφανώς οι ανάγκες και της επικαιρότητας αλλά και του κόσμου από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με αφορμή την ενεργειακή κρίση. Το καλάθι της ΔΕΘ λοιπόν φαίνεται να γεμίζει σιγά σιγά. Και προετοιμαζόμαστε δυνατά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για επιπλέον στήριξη από Σεπτέμβριο των πολιτών. Κύριε Αγκάλη, η κυβέρνηση το έχει πει από την αρχή, ότι όσο χρειάζεται και όσο τα δημοσιονομικά περιθώρια το επιτρέπουν, η κυβέρνηση θα στέκεται δίπλα στους πολίτες. Δίχως άλλο, έχουμε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση που δημιουργεί πληθωρισμό, κατατρώγει το διαθέσιμο εισόδημα, οι συμπολίτες μας πιέζονται, έχουν δυσκολίες, κανείς δεν το αρνείται αυτό. Δυστυχώς καμία κυβέρνηση, ακόμα και αυτές που είναι οικονομικά πολύ πιο ισχυρές από εμάς, δεν μπορούν να απορροφήσουν το 100% των ανατιμήσεων, και γι' αυτό το λόγο ούτε η δική μας μπορεί. Έχουμε κάνει όμως μέχρι τώρα αυτά τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ που μέχρι ώρας έχουν ανακοινωθεί να ισχύσουν μέχρι τέλος του έτους, που πιθανότατα να αυξηθούν εξαιτίας καλής λειτουργίας του υπροϋπολογισμού, εντάσσουν την Ελλάδα στις κορυφαίες τρεις χώρες σε ό,τι αφορά τη βοήθεια που έχουν δώσει στους Έλληνες πολίτες. Αυτό λοιπόν δεν θα σταματήσει, θα συνεχίσει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπετε ότι γίνεται με προτεραιότητα, αν θέλετε, τους λογαριασμούς της ενέργειας. Η κυβέρνηση με μια σειρά κινήσεων προσπαθεί να περιορίσει τα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Είδατε, για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες και την τιμή πλαφών στο Πάγιο και το γεγονός ότι αδρανοποιείται η ρήτρα αναπροσαρμογής και τα χρήματα αυτά μπαίνουν στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, που μαζί με τα χρήματα από τον προϋπολογισμό μόνο για τον Αύγουστο είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ η επιδοτήση. Σας θυμίζω την υπερφορολόγηση κατά 90%, την φορολόγηση κατά 90% των υπερκερδών των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και μια σειρά άλλων μέτρων που στόχο έχουν να κρατήσουν τους λογαριασμούς χαμηλά. Και γι' αυτό το λόγο εχθές δημοσιεύθηκε μια έκθεση από αυτό το ανεξάρτητο ευρωπαϊκό Ινστιτούτο, που δείχνει ότι τον Ιούλιο η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα έπεσε 7%. Ήταν μία από τις ελάχιστες χώρες η Ελλάδα που έχουμε πτώσει τις τιμές του ρεύματος το μήνα Ιούλιο. Αυτή η αποκλιμάκωση θα συνεχιστεί, έχω αυτή την αισιοδοξία. Βλέπετε ότι ο πληθωρισμός για τον Ιούλιο ήταν σταθερός και έριξε πολύ δύο θέσεις. Πολύ υψηλός, βέβαια. Πολύ υψηλός, αλλά έμεινε σταθερός, κύριε Αγκάλιου. Και από την 5η θέση που ήμασταν τον Ιούνιο, πέσαμε στην 7η θέση. Και επειδή, όπως ξέρετε, ο πληθωρισμός συγκρίνεται με τον αντίστοιχο μήνα της περσινής χρονιάς, το πρώτο εξάμηνο του 2021 η οικονομία ήταν σχεδόν κλειστή. Τώρα φέτος λειτουργεί, οπότε ο πληθωρισμός σίγουρα είναι μεγαλύτερος. Θα δείτε ότι θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση στο β' εξάμηνο του 2022. Γενικώς όμως η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί, οριζόντια τους λογαριασμούς ρεύματος. Βλέπετε ότι επιδοτείται για όλους, στοχευμένα για όλα τα υπόλοιπα στους πιο ευάλωτους, γιατί αυτοί έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά με σαφέστατο όριο τις αντοχές τις δημοσιονομικές του προϋπολογισμού. Ο τουρισμός πάει καλά, δημιουργούνται δημόσια έσοδα. Αυτά λοιπόν μπορούν και τροφοδοτούν τα μέτρα. Με αυτό το γνώμονα θα συνεχίσει η κυβέρνηση. Αυτό θα είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί τους επόμενους μήνες. Κύριε Κουρουπλή, τι λέτε? Η κυβέρνηση πριν από κάμποσο καιρό μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν λεφτόδέντρα. Τώρα βρήκε τα χρήματα κάτω από την πίεση των πραγμάτων. Και τα καλά αποτελέσματα του τουρισμού, αυτό επικαλείται η κυβέρνηση. Εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το φθινόπωρο. Ο φθινόπωρος, κατά τη δική μου εκτίμηση, θα είναι πάρα πολύ βαρύς. Φαίνεται λοιπόν ότι εξακολουθεί η κυβέρνηση να λειτουργεί στον αστερισμό του αυτοθαυμασμού της, ότι όλα εδώ στην Ελλάδα πάνε καλά. Ως αν, να πω έτσι για τον κύριο Γαϊτάνη που είμαστε εδώ μαζί παρέα, να μην έχει πάει σε σούπερ μάρκετ για να δει τι συμβαίνει εκεί και τι νιώθει ο κόσμος όταν μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, και αφού εισέπραξαν εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια με την ρήτρα αναπροσαρμογής
την οποία όταν εξήγηλαν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, πέρυσι στην έκθεση, είπε ότι δεν θα έχουμε αυξήσει παραπάνω από 2 ή 3 ευρώ. Και δώσανε τέλος πάντων αυτά που δώσανε, αλλά για ρωτήστε αυτούς που πήραν τους λογαριασμούς το να δούμε τι ισοσχελισμός έγινε από την επιδότηση με αυτό που καλείται ο κόσμος να πληρώσει. Βέβαια είναι ένα πρόβλημα αυτό, κύριε Κουρουμπλή, που αγγίζει όλο τον κόσμο, κυρίως την Ευρώπη βέβαια. Όπου... Κοιτάξτε, δεν είμαι, ακούστε να σας πω κάτι, δεν είμαι εκτός τόπου και χρόνου να πω ότι σε ένα βαθμό η ακρίβεια δεν είναι παράμετρος όλων αυτών που συμβαίνουν στην Ευρώπη και στη Ρωσία. Αλλά εδώ έχει παραγίνει το κακό. Και άμα παρακολουθήσει κανείς τα πράγματα, δεν μας είπε καθόλου ο κύριος Γαϊτάνης τι έγινε με τους παρόχους, τι συμπεράσματα βγαίνουν με τη συμπεριφορά τους και τη λειτουργία τους, τι μας είπε ο κύριος Ζαγορίτης στην Επιτροπή Θεσμού και Διαφάνειας, μιλάει για τρελές τιμές, μιλάει ότι ο καθένας ερμήνευε. Άρα που καταλήγουμε ότι δεν γίνονται έλεγχοι που θα μπορούσαν να μαζέψουν όλο αυτό το κύμα. Δεν υπάρχει μηχανισμός. Εσείς πιστεύετε αυτό που γίνεται στο σούπερ μάρκετ ότι υπάρχει έλεγχος? Υπάρχει σοβαρός έλεγχος? Εντάξει, να πούμε ότι έρχεται μια ακρίβεια. Κάθε μέρα τα προϊόντα παίρνουν 20 λεπτά επάνω, 10 λεπτά επάνω. Το μπουκάλι, το νερό τώρα πήγε 70 λεπτά που ήταν 50 λεπτά. Για να μην σας πω τώρα τιμές άλλες, τυριά και... Πώς θα αντέξει ο κόσμος με 11%, 11,5% πληθωρισμό, με ενεργειακό πληθωρισμό 62% όταν στην Ευρώπη είναι 39%. Όταν στην Ευρώπη το ελάχιστο εισόδημα, ο κατώτατος μισθός είναι το 17% των εργαζομένων. Και εδώ είναι το 47%. Δηλαδή το 47% των εργαζομένων παίρνουν 50%, το κατώτατο μισθό. Άρα δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, η αγοραστική τους δύναμη καθημερινά μειώνεται, με συνέπεια να περιορίζεται η ποιότητα της ζωής της οικογένειας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα να λέμε ότι εμείς πετύχαμε αυτό, πετύχαμε εκείνο, αγνοώντας αυτό που συμβαίνει μέσα στην κοινωνία, είναι και αυτό μια επιλογή. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Λαμπρινό. Να μας πείτε, κύριε Λαμπρινέ, εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα, αν εκτιμάτε ότι χρειάζονται άλλες πρωτοβουλίες ή τέλος πάντων αν τα μέτρα που εξαγγέλει η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση ή όχι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με το Skype. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο? Βεβαίως, ναι, ναι. Ο κύριος Κουρουπλής επέλεξε... Λίγο δευτερόλεπτο. Ναι. Σας χάσαμε για λίγο, κύριε Λαμπρινέ, αλλά σας ακούμε τώρα. Με συγχωρείτε για αυτή την απουσία λίγο δευτερολέπτο. Ναι. Να πω, κύριε Ιωαννίδη, κύριε Αγκάλιου, ότι η πεμπτουσία της υπεύθυνης αντιπολίτευσης είναι η αξιοπιστία. Λέει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Γαϊτάνης ότι το πρόβλημα με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση είναι διεθνές. Και δεν το δημιουργήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα πρέπει να κριθεί συγκριτικά. Θα πρέπει να συγκρίνουμε πώς χειρίζονται την ίδια κατάσταση άλλες χώρες της Ευρωζώνης και πώς τη χειρίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ, κύριε Ιωαννίδη, κύριε Αγκάλιο? Έχουμε τον 5ο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Τον 7ο. Έχουμε την 3η ακριβότερη βενζίνη στην Ευρωζώνη, πίσω από την Ιταλία και τη Μάλτα. Πέσαμε, όπως λέει ο κύριος Γαϊτάνης, έχουμε πάει στην 7η θέση σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Χωρίς αυτό βέβαια να αναιρεί το γεγονός ότι είναι υψηλό. Το να αναφέρει κανείς ένα γεγονός, μισό λεπτάκι, το να αναφέρει κανείς την πραγματικότητα, ούτε πανηγυρίζει, ούτε επιχαίρεται. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή, για τον κύριο Κουρουκλή πήγαινε το σχολείο. Δεν ήταν ακριβές το νούμερο, αφήστε με να μιλήσω. Έτσι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, είμαστε μια χώρα στην οποία, όπως ξέρετε, η πλειονότητα των Ελλήνων δαπανά πάνω από το 50% του εισοδήματός του για το ενίκιο, δηλαδή για το μηνιαίο μίσθωμα της κατοικίας του. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ασφαλώς ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα. Σε επίπεδο ενεργειακής κρίσης, επειδή δεν θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν και να επαναφέρω τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας για τη βία απολιγνητοποίηση της χώρας και το χρηματιστήριο ενέργειας, να μείνω στο παρόν. Στο παρόν υπάρχει πρόβλημα το οποίο επιχειρεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αντιμετωπίσει με ένα παυσίπονο που λέγεται επιδότηση. Αυτό το παυσίπονο θα διαρκέσει πιθανότατα μέχρι τις εκλογές, εν συνεχεία όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τι θα μπορούσε να κάνει και πιο δραστικά? Μήνες, από τον Νοέμβριο. Το Πασόκ έχει εδώ και αρκετούς μήνες, συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο, προτείνει την επιβολή πλαφών στην τιμή της λιανικής πώλησης. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα μέτρο που είναι στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και το οποίο για κάποιο λόγο η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφεύγει να εφαρμόσει. Αν όμως εφαρμοστεί το πλαφόν, τότε θα υπάρχει δίκαιη κατανομή του βάρους τόσο στον καταναλωτή, όσο και στην κυβέρνηση και θα ξέρει ο καθένας τι πληρώνει. Και βεβαίως να σας πω για το μέλλον, διότι τους πολίτες πολύ περισσότερο τους ενδιαφέρει το μέλλον από το παρελθόν και το παρόν, ότι χρειάζεται ένα μακροπρόθεσμο εθνικό στρατηγικό ενεργειακό σχέδιο που θα συνδυάζει τις προσαρμογές της σύγχρονης εποχής, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βεβαίως την εκπαίδευση όλων μας στην εξοικονόμηση της ενέργειας, γιατί αυτό είναι ένα παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όμως χρειάζονται χρόνια για να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση και αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας το έχουμε μπροστά. Οπότε τα άμεσα μέτρα, το πλαφόν. Τα άμεσα μέτρα, το Πασόκ σας είπε ότι έχει και την επιβολή του πλαφόν και επίσης έχει ζητήσει και μείωση της φορολογίας και στα αγαθά πρώτης ανάγκης και στα καύσιμα. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς πιστεύουμε στην επιβολή χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών. Mm-hmm. Άρα, δεν αναιρεί, κύριε Αγκάλιο, ούτε η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία για το παρελθόν, ούτε το πρόβλημα που βιώνουν οι Έλληνες στο παρόν. Δεν αναιρεί την ευθύνη και της κυβέρνησης και όλων μας. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής σκοπεύει να πρωταγωνιστεί σε αυτό που σας λέω, διότι επεξεργάζεται λεπτομερώς το πρόγραμμά του, την εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου εθνικού ενεργειακού σχεδίου. Κύριε Γαϊτάνη, εσείς προφανώς και έχετε έναν σχεδιασμό ο οποίος θα συνεχιστεί από ό,τι καταλαβαίνουμε προκειμένου να αντιμετωπίσει όλο αυτό και το κύμα ανατιμήσεων αλλά και σε ό,τι αφορά το ενεργειακό ζήτημα που προκαλείται στη χώρα. Αντίστοιχα όμως θεωρείτε και εκτιμάτε και περιμένετε ότι θα υπάρξει τελικά και μια ευρωπαϊκή λύση γιατί σίγουρα όπως όλοι παραδεχόμαστε το ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Καταρχήν το αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες για να μην επεκταθούμε πέρα. Σίγουρα. Σίγουρα, κυρία Γκάλιο, το να βάλει. Έχει ζητήσει ο νέος Πρωθυπουργός από την Ευρώπη να κινηθεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Εκεί θα πρέπει να μπει η τιμή πλαφών και όχι αυτό που προτείνει το Κινάλ, το οποίο μας είπε ο κύριος Λαμπρινός ότι τη διαφορά της τιμής πλαφών θα την πληρώνει ο καταναλωτής και ο κρατικός προϋπολογισμός. Φυσικά δεν έχουν υπολογίσει. Ακούστε, το είπατε προηγουμένως. Βάλτε το βίντεο να το ακούσετε. Και εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπολογίσετε πόσο ήταν αυτά τα χρήματα. Όταν το Μάρτιο του 2021 η τιμή της μεγαβατόρας του φυσικού αερίου είχε 25 ευρώ και την περίοδο αυτή που συζητάμε έχει ξεπεράσει και τα 450. Εύκολο είναι κανείς να προτείνει, αλλά όταν πάρει το χαρτί και το μολύβι θα πρέπει τα νούμερα να βγαίνουν. Και είπαμε λοιπόν ότι πρέπει. Ναι, αλλά με διακόπτετε δεύτερη φορά. Με συγχωρείτε. Με διακόπτετε δεύτερη φορά. Πρέπει λοιπόν όσοι είμαστε στην πολιτική και ειδικά όσοι μπήκαμε στην πολιτική τα τελευταία χρόνια να έχουμε πάρει το μάθημα της δεκαετούς κρίσης και θα πρέπει να φυλάμε σαν κόρη οφθαλμού τη δημοσιονομική πειθαρχία. Γιατί εάν ομιγέννητο εξοκύλει χώρα δημοσιονομικά, αυτοί που θα την πληρώσουν πάλι είναι πιο ευάλωτοι. Και το είδαμε τη δεκαετία 2010-2020. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη υπευθυνότητα στις προτάσεις που κάνουμε στο δημόσιο διάλογο. Άρα λοιπόν, κυρία Γκάλι, το ένα θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κινηθεί εκεί. Το δεύτερο έχει ζητήσει. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και να αποσυνδεθεί από το φυσικό αέριο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει πάλι να γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς όμως, πέρα από αυτά που περιμένουμε από την Ευρώπη, θα δούμε τι θα κάνει, έχουμε και το δικό μας εθνικό σχέδιο. Ο κύριος Κουρουπλής επέλεξε προηγουμένως να κάνει ένα μονόλογο χωρίς να ακούσει τι είπα εγώ. Δεν τον ενδιέφερε να ακούσει τα λεγόμενά μου, είχε αποφασίσει να έρθει να πει αυτό που είπε. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι κανείς πανηγυρίζει, ότι οι πολίτες δεν δυσκολεύονται. Στο μέτρο και στο βαθμό που μπορούμε. Το βίντεο να ακούσετε. Στο μέτρο και στο βαθμό που μπορούμε. Να το ακούσετε κι εσείς όμως, κύριε Κουρουπλή, θα ωφελήσει. Εμείς αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό από τα 650 στα 713 ευρώ. Εγώ δεν λέω ότι κανένας έγινε πλούσιος με αυτά τα χρήματα και έρχεται και νέα αύξηση μισθού, κατώτατου μισθού του 2023. Είναι όμως μία βοήθεια. Αυτή η αύξηση, κύριε Γαϊτάνη, απορροφήθηκε από τον πληθωρισμό. Προσπαθούμε. 11% είναι ο πληθωρισμός. Βλέπετε, προσπαθούμε και στη βενζίνη και στα καύσιμα με στόχο τους πιο ευάλωτους να υπάρξει ένα μικρό σίγουρα βοήθημα, αλλά είναι ένα βοήθημα. Από εκεί και πέρα, σας είπα, επειδή βλέπετε δύο πράγματα. Βλέπετε ότι ο τουρισμός πάει καλά. Τα έσοδα θα είναι αυξημένα. Βλέπετε ότι τα δημόσια έσοδα από τις εισπράξεις της φορολογίας είναι πάνω από το στόχο. Αυτά όλα τα χρήματα βλέπετε ότι γυρίζουν πάλι στους Έλληνες πολίτες. Μιλήσατε, κυρία Γκάλιο, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
την τετραετία 2015, την τριετία 2010, τετραετία 2015-2018, η μεσοσταθμική αύξηση των ΑΠΕ ήταν λιγότερο από 0,4%. Μόνο το 2021 η αύξηση ήταν 9%. Προφανώς πρέπει να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα από εκεί, προς αυτή την κατεύθυνση. Η κυβέρνησή μας το έχει σε πολύ υψηλή προτεραιότητα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια μέρα όμως την άλλη. Βέβαια. Βλέπετε, για παράδειγμα, ότι με το φυσικό αέριο η κυβέρνηση κινείται γρήγορα για να μην δημιουργηθούν ζητήματα επάρκειας. Έχουμε τη δεύτερη, την πλωτή δεξαμενή στη Ρεβιθούσα, που ενισχύει την αυτονομία της χώρας. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να δούμε. Είναι η τιμή, όχι η επάρκεια πλέον, όπως καταλαβαίνουμε. Για 10 μέρες είναι το πρόβλημα. Για 10 μέρες, κύριε Γαϊτάνη, αν δεν το ξέρετε, είναι η ισχύ της. Άρα να μην την έχουμε, κύριε Κουρουπλή. Αυτό δεν τη φτιάξατε εσείς. Για να είμαστε συνεννοημένοι, δεν ξέρετε και η ιστορία πότε έγινε, για να σας πω. Για την πλωτή, έπρεπε να σας το θυμίσει ο κύριος Λαμπρινός. Για το καράβι το δεύτερο. Δεν το κάνατε εσείς. Έλα, πάμε. Εγώ είπα ότι το κάναμε εμείς, κύριε Κουρουπλή. Αυτό προσπαθήσατε μάλλον, να μου πείτε. Μάλλον τώρα. Έχετε κάποιο. Κύριε Γκάλη, μου επιτρέπετε. Έχετε κάποιο. Έχετε κάποια ανασφάλεια. Να μην μιλάμε όλοι μαζί, όπως και όλοι καταλαβαίνουμε. Είναι και μακριά και μέσω. Το αντιλαμβάνομαι. Είναι δύσκολο να τον ακούμε. Είναι δύσκολη θέση να υπερασπίζεστε κάθε το οποίο δεν μπορεί να σταθεί με επιχειρήματα. Υπερασπίζομαι πολιτικές που αφορούν την κοινωνία. Να μας πει μια κουβέντα ο κύριος Λαμπρινός που είναι μακριά και είναι δύσκολη η επικοινωνία. Θα μου δώσετε μετά να πω μια κουβέντα για την ολιγαρχία. Έτσι που είπε ο κύριος Κουρουμπλής. Σας ευχαριστώ. Δεν θα είχα πρόθεση ούτε άλλως να εμπλακώ στην κοκορομαχία μεταξύ του κύριου Γαϊτάνη και του κύριου Κουρουμπλή. Μια διευκρίνηση μόνο για να μην καταλήξουμε να γίνουν βάρια σε κανένα βίντεο του γραφείου του Νέα Δημοκρατία. Δεν είπα ποτέ να πληρώνει ο καταναλωτής για τον πλαφόν στην τιμή της λιανικής ενέργειας. Είπα ότι με το πλαφόν θα γίνει δίκαιη κατανομή μεταξύ του καταναλωτή, της κυβέρνησης και των ηλεκτροπαραγωγών. Τη διαφορά ποιος θα την πληρώνει, κύριε Λαμπρινέ. Τη διαφορά ποιος θα την πληρώνει. Θέλω τώρα, κύριε Αγκάλια, μου επιτρέπετε, να περάσω σε ένα σοβαρότατο θέμα, που είναι αυτό της απόπειρας παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του πρόεδρου μας, του Νίκου Ανδρουλάκη. Ναι. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το λογισμικό Predator, αυτό δηλαδή με το οποίο κάποιος ή κάποιοι επιχείρησαν να παγιδεύσουν το τηλέφωνο του Προέδρου μας, τον Νίκο Ανδρουλάκη, κοστίζει 14 εκατομμύρια ευρώ. Το ξαναλέω, 14 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα υπερόπλο υποκλοπής, το οποίο βάλει ολοκληρωτικά στη ζωή του εκάστοτε θύματος, παίρνει τις φωτογραφίες, τις επικοινωνίες, μπορεί να ενεργοποιήσει την κάμερα του ανά πάσα στιγμή και πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο ασφαλώς δεν μπορεί να προμηθευτεί οποιοδήποτε. Μπορεί να το προμηθευτεί είτε μια κυβέρνηση είτε ένας ολιγάρχης. Δηλαδή, έχει λέτε ότι η ελληνική κυβέρνηση προμηθεύτηκε το εν λόγω λογισμικό για να παρακολουθήσει τον κύριο Ανδρουλάκη, αυτό λέτε τώρα? Όχι, δεν λέω αυτό. Γιατί είναι η πρώτη φορά που το κάνει δεξιά αυτό. Εμείς, το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, μέσω της μηνυτήρας αναφοράς που κατέθεσε ο πρόεδρος, δεν απέδωσε μορφή σε κανέναν. Δεν απέδωσε, αλλά αυτό που λέτε και έτσι όπως το λέτε, αυτό καταλαβαίνει ο καθηγητής Λαμπρινέκη. Είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή που λέτε. Αν ισχυρίζεστε ότι η ελληνική κυβέρνηση... Δεν είναι, είναι σε όλα τα κείμενα του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Τότε τι σημαίνει, κύριε Αγκάλιου, τι σημαίνει ότι υπάρχει παρακράτος στη χώρα? Εσείς τι λέτε εσείς, όταν υπάρχει τέτοια λειτουργία, καταρχάς, ή το κάνει το κράτος ή το παρακράτος. Και αν το κάνει το παρακράτος, είναι ανίκανο το κράτος να ελέγξει. Αντίστοιχες περιπτώσεις όμως, έχουμε δει. Δηλαδή. Συγγνώμη λίγο, να σας πω θα και στις δύο. Θα συζητήσουμε τα ζητήματα της δημοκρατίας. Με βάση τα στοιχεία που βγαίνουν προς τα έξω, αντίστοιχες περιπτώσεις έχουμε δει γενικότερα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αντίστοιχα η ελληνική κυβέρνηση, το κράτος ή το παρακράτος, όπως λέτε κύριε Κουρουπλή, πήρε αυτό το λογισμικό των 14 εκατομμυρίων ευρώ και άρχισε να παρακολουθεί. Εγώ θεωρώ ότι στην Ελλάδα λειτουργεί η δημοκρατία και οφείλει η κυβέρνηση να μας προστατεύει από οποιονδήποτε. Αυτό νομίζω είναι το αυτονόητο, ότι το κράτος μας προστατεύει. Όταν παρακολουθείτε ο αρχηγός ενός κόμματος, δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Υπάρχει σε εξέλιξη η διερεύνηση, βέβαια, ναι, της υπόθεσης. Και δεν παρακολουθήθηκε, ευτυχώς. Ήταν απόπειρα, έτσι. Ήταν απόπειρα αφενός και κινήθηκαν αμέσως όλες οι θεσμικές διαδικασίες. Τα γεγονότα... Τα γεγονότα... Όφιλε η Βουλή των Ελλήνων να κάνει έλεγχο στα τηλέφωνα όλων των βουλευτών. Θέλω να ολοκληρώσει λίγο ο κύριος Λαμπρινός και θα απαντήσετε και εσείς, κύριε Κουρουπλή, και εσείς, κύριε Γαϊτάνη. Ολοκληρώστε, κύριε Λαμπρινέ. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι εμείς ουδέποτε αποδώσαμε, λέω ότι με βάση τη λογική και το κόστος, αυτό το πρόγραμμα μπορεί να το προμηθευτεί είτε μία κυβέρνηση, όχι απαραίτητα δική μας, είτε ένας ιδιώτης. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΕΕΠ δήλωσε ότι δεν έχει το συγκεκριμένο λογισμικό. Mm-hmm. Άρα, περιμένουμε να πληροφορηθούμε ποιος ολιγάρχης ενδεχομένως στην Ελλάδα μπορεί να το έχει. Άρα, εμείς κινηθήκαμε θεσμικά και δεν αποδώσαμε μορφή σε κανένα, κύριε Αγκάλη. Mm-hmm. Θέλω όμως να σας πω το εξής. Πρώτον, υπάρχει μία ποινική διάσταση.
Αυτός ή αυτοί που επιχείρησαν να παγιδεύσουν και να εισβάλλουν στη ζωή του Προέδρου μας πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά γιατί έχουν παραβιάσει τον νόμο. Προφανώς. Έπειτα υπάρχει η πολιτική διάσταση. Η κυβέρνηση επιχείρησε συστηματικά από την πρώτη στιγμή να υποβαθμίσει το ζήτημα. Η λογική ότι, έλα μωρέ, αυτή η ανέβελη καλοκαιρινή, αν θέλετε, προσέγγιση που έχουμε δει από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λέει, έλα μωρέ, όλους μας παρακολουθούν, μην το κάνετε τόσο θέμα, δεν είναι κάτι τόσο φοβερό. Αυτή είναι βαθιά αντιδημοκρατική και θα έπρεπε να προβληματίζει και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ο κάθε πολίτης, όχι μόνο ο αρχηγός του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος, αλλά ο κάθε πολίτης που υφίσταται κάτι τέτοιο, έχει δικαίωμα να προστατευθεί. Και η πολιτεία οφείλει να συνδράμει τη δικαιοσύνη για να τον προστατεύσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μας εξηγήσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο βρίσκεται σε αυτή την αμυντική ή όχι αμήχανη στάση. Γιατί όπως σας είπα, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από αυτό. Η κυβέρνηση είχε επιλέξει για κάποιο λόγο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε να υποβαθμίσει το θέμα. Για να μας δώσει τη δική του εξέλιξη, τι εξήγησε ο κ. Γαϊτάνης, ναι. Αμέσως, κύριε Γαϊτάνη, να ολοκληρώσω. Ρωτάω λοιπόν τον κύριο Γαϊτάνη. Απλώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Λαμπρινέ, σύντομα για να προλάβουμε να έχουμε τις απαντήσεις. Αν ξέρει τι έχει συμβεί, ας μας πει. Αν δεν ξέρει, ας περιμένει. Κύριε Λαμπρινέ, σε κάθε περίπτωση να δώσω και τη θεσμική διάσταση. Κύριε Λαμπρινέ, δεν έχουμε χρόνο να πάρουμε μια απάντηση όμως, γιατί θέτεται ερωτήματα χωρίς να απαντούνται. Εγώ θα συνιστούσα στον κύριο Λαμπρινό να παρακολουθεί περισσότερο την επικαιρότητα, την πολιτική επικαιρότητα και να μην διαβάζει μόνο τα εγχειρίδια του Πασόκ Κινάλ. Θα έπρεπε να γνωρίζει ο κύριος Λαμπρινός μερικά πράγματα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση που κάνει την τακτική έχει πει ότι κανένας κρατικός φορέας δεν έχει αγοράσει το Predator. Θα έπρεπε, να γνωρίζει τρίτη φορά που με διακόπτεται, είναι αγενές. Θα έπρεπε να γνωρίζει ο κύριος Λαμπρινός ότι ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γεραπετρίτης, το Μάιο σε ερώτηση του κύριου Καμίνη και τον Ιούνιο σε ερώτηση αντίστοιχη του κύριου Ραγκούση στη Βουλή, έχει απαντήσει ότι καμία κρατική υπηρεσία είτε κάποιος κρατικός φορέας δεν έχει αγοράσει αυτό το λογισμικό και δεν γίνονται παρακολουθήσεις στην Ελλάδα με τη χρήση αυτού του λογισμικού. Θα έπρεπε επίσης να γνωρίζει ο κύριος Λαμπρινός ότι ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε άμεσα και με τη Βουλή ζήτησε και την τρίτη μέρα μετά τη μηνυτήρια αναφορά του κύριου Ανδρουλάκη. Συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και, εν πάση περιπτώσει, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιάρας, θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό ο κύριος Λαμπρινός, έχει ζητήσει από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ντογιάκο, να εξεταστεί κατά προτεραιότητα η μηνυτήρια αναφορά του κύριου Ανδρουλάκη. Βέβαια, αυτά δεν σε ενδιαφέρει να τα γνωρίζεις, αν το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι αντιπολίτευση και να προσπαθήσεις με ένα χυδαίο τρόπο μια υπόθεση προφανώς πολύ σοβαρή, προφανώς που πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος από τη δικαιοσύνη και σε όποιον φορέα μπορεί να συνδράμει τη δικαιοσύνη σε αυτό το έργο, να τη συνδέσει με την κυβέρνηση για να κάνεις αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχεις κάτι άλλο να πεις. Αυτό είναι εντελώς χυδαίο, το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ συστηματικά. Σήμερα επέλεξε και ο κύριος Λαμπρινός να το κάνει. Εγώ, κύριε Αγκάλιο, έδωσα ξεκάθαρες απαντήσεις για το που βρίσκεται η υπόθεση. Φαντάζομαι να την ενημερώθηκε ο κύριος Λαμπρινός, να ενημερώθηκαν και οι συμπολίτες που μας παρακολουθούν. Και μια κουβέντα από τον κύριο Κουρουπλή, κύριε Γαϊτάνη, ανήκει σε εκείνους που έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Και τουλάχιστον αποδεικνύονται ανίκανοι διότι οφείλετε να ξέρετε ότι αυτό το μηχάνημα έχει εισαχθεί στην Ελλάδα. Εμένα μην μου φωνάζετε. Αυτό που σας λέω, γιατί έχετε έλλειμμα, έχει μπρέχεται έλλειμμα δημοκρατίας. Δεν έχει νόημα να μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλο. Σας λέω λοιπόν, κύριε μου, ποιος αγόρασε το μηχάνημα, πέστε. Ποιος το αγόρασε το μηχάνημα, πέστε το όνομα αυτό που αγόρασε. Το όνομα για να δούμε ποιες σχέσεις υπάρχουν. Απαντήστε μας, ποιος αγόρασε το μηχάνημα. 14 εκατομμύρια μηχάνημα για να παρακολουθεί τη φίλη του, το αγόρασε ο κύριος αυτός. Δεν είναι η πρώτη φορά. Άρα λοιπόν αυτό συμβαίνει κάτι, οι ουρές είναι περίεργες στην υπόθεση αυτή. Και κάντε λίγη υπομονή. Αυτά είχαν γίνει και με τον κύριο Μαυρίκη. Λυπάμαι, αλλά έτσι δεν μπορεί να εξελιχθεί η κουβέντα με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Έχετε ιστορία σε αυτά τα ζητήματα. Έκλεισε ο συνομιλητής να μπορέσει να μιλήσει. Η κυρία, η κυρία Αγκάλιου μίλησε για να δικαστήριο απαντήσω και στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών. Λοιπόν, κυρία Αγκάλιου, δεν έχουμε άλλο χρόνο, λυπάμαι, δεν έχει κανένα νόημα αυτή η κουβέντα με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα αυτή η κουβέντα με αυτόν τον τρόπο. Αφήστε να μιλήσω. Λοιπόν, διάλειμμα, λυπάμαι πάρα πολύ που το κόβω έτσι, αλλά δεν γίνεται. Πάμε σε διάλειμμα. Ευχαριστώ.